Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στη δωρική αρχονιά, στην αγέροχη εμφάνιση, στον κρυμμένο αυστηρό λιγμό, στη χρειά και στο μέτρο της φωνής του Γρηγόρη Μπηθηκότση, ο λαός μας αναγνώρισε και αναγνωρίζει το καθάριο πρόσωπο κάθε γενιάς λαϊκών ανθρώπων. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, παιδί λαϊκής καταγωγής, ήξερε τι σημαίνει φτωχογειτονιά, τι σημαίνει ξενιτιά, τι σημαίνει παράγκα. Ήξερε πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής για τους ταπεινούς αυτής της κοινωνίας. Ήξερε πόσο δύσκολο είναι να τρέξεις να προλάβεις τον καιρό. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης γνώρισε τι σήμαινε η μακρόνισος, τι σημαίνει είναι πικρό το κύμα, τι σημαίνει καταστολή από στρατό και αστυνομία. Μέσα από αυτή την πείρα της ζωής συνέβαλε και συνέλαβε διαισθητικά πρώτα και στη συνέχεια με τη βοήθεια μεγάλων συνθετών και δημιουργών κατανόησε την ανεκτίμητη αξία των μεγάλων έργων που ερμήνευσε. Όταν ο Μπηθηκότσης τραγουδάει «Γέ μου ποια μοίρα στόγραφε», ενώνει τη φωνή του, το θρήνο της μάνας του εργάτη που παίρνει τη θέση του στο οδόφραγμα, με τον σκληρό ήχο του μπουζουκιού που είναι το σφύριγμα της σφαίρας που έφαγε στο δρόμο διαδηλωτής από το στρατό, και με τις λέξεις του Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκαν πάνω στο λιθόστρωτο της απεργίας της Θεσσαλονίκης το Μάη του 36. Και αυτά δεν τραγουδιούνται ούτε με εύκολα τεχνάσματα, ούτε με επιδεικτικά γυρίσματα της φωνής, αυτά που οι παλιοί τραγουδιστές ονόμαζαν τζαλκάντζες. Για να σηκώσει τέτοιους στίχους, ποίηση με τέτοιο βάρος, πρέπει ο καλλιτέχνης να είναι αυθεντικός, για να μπορέσει έτσι να πιάσει το χέρι της μελοποιημένης υψηλής ποίησης με το χέρι της λαϊκής δύναμης και να συντονίσει τους παλμούς της καρδιάς τους σε μια νέα ύπαρξη, η οποία με τη σειρά της, στο δικό του πρόσωπο, δεν βλέπει πια τον τραγουδιστή, αλλά τον ερμηνευτή. Διαβάζουμε από τις αναμνήσεις του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Όταν γράφαμε το «Άξιον εστί» στο στούντιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη και στο στούντιο Α στα Μελίσια, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, ήταν και ο Οδυσσέας Ελίτης. Και όταν φτάσαμε στο τέλος των ηχογραφήσεων και ο Νίκος Κανελόπουλος, ο επικεφαλής ηχολήπτης, έδωσε το OK να πάει ο δίσκος διακοπής στο εργοστάσιο, αισθάνθηκα το χέρι του Οδυσσέα Ελίτη να ακουμπάει στη μέση μου και να με σφίγγει. Γυρίζει τότε το πρόσωπό του και δακρυσμένος με ασπάστηκε. Ας θυμηθούμε τις φωτογραφίες του Γρηγόρη Μπηθηκότση στις συναυλίες. Όρθιος, αυστηρός, σχεδόν ακίνητος, ερμήνευε προκαλώντας ηλεκτρικές εκενώσεις στους χιλιάδες που τον άκουγαν. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μας έμαθε να είμαστε περήφανοι για την εργατική λαϊκή καταγωγή μας. Μας έμαθε να μην ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Μας έμαθε πως η άπονη ζωή τραγουδιέται, πως η Κεσαριανή, η Δραπετσόνα και οι άλλες γειτονιές μυρίζουν ακόμα νυχτολούλουδο. Μας έμαθε ότι με 9/8 βαδίζει στη ζωή ο αναστεναγμός που δεν τον χωρά ο ψεύτης και άδικος δουνιάς. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μας έμαθε με τις ερμηνείες του πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε ώσπου να οξυδωθούμε μες στην οτιά των ανθρώπων. Φίλες και φίλοι,
συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μίκης χαρακτήρισε τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση ξύλινη, δηλαδή καθαρή, όπως εξηγούσε, χωρίς γρέζι και φλιαρίες. Άλλοι την είπαν δωρική. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως η ερμηνεία με αυτή την φωνή ήταν ευθύβολη. Σε αυτή τη φωνή συναντήθηκαν μεγάλοι ποιητές και μεγάλοι συνθέτες. Ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Οδυσσέας Ελίτης και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ο Μιχάλης Κατσαρός και ο Κώστας Βάρναλης. Ο Νίκος Γκάτσος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Τάσος Λιβαδίτης και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος και ο Γιάννης Θεοδωράκης. Ο Ερίκος Θαλασσινός, ο Μπόστ, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Μπάμπης Βασιλιάδης και ο Κώστας Βύρβος. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Μιτσάκης, ο Άκης Πάνου, ο Δήμος Μούτσης, ο Γιάννης Σπανός. Με το ίδιο ήθος και αξιοπρέπεια ερμήνευσε και τις δικές του συνθέσεις ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Η ερμηνεία του ήταν παιδί της κοινωνικής ανάγκης της εποχής του, όπως το ίδιο ήταν και η μελοποιημένη ποίηση, αλλά και η επιλογή του Μίκη Θεοδωράκη στο πρόσωπο του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο λαός κρατούσε άσβεστη στο ύψος που της έπρεπε τη φλογίτσα του κεριού της υπομονής και της εγκαρτέρησης των πέτρινων χρόνων. Όμως, με νέους αγώνες έβγαινε ξανά στο προσκήνιο, ήθελε να περάσει στην αντεπίθεση. Όρθωνε το ανάστημά του, δεν χρειαζόταν πια η τόσο μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά που να φορά το παράπονο ενός αητού χωρίς φτερά, αλλά ένα πειρακτωμένο βέλος που να σκίζει τα σκοτάδια της κοινωνικής νύχτας. Αυτό το βέλος που εκτοξεύεται ψηλά ήταν η ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση και στην επιλογή του αναδείχθηκε η ευφυΐα του Μίκη Θεοδωράκη ως συνθέτη, που όμως ήθελε να αποδώσει μελωδικά τους μεγάλους ταξικούς αγώνες στους οποίους και ο ίδιος ο Μίκης είχε πάρει μέρος, πηγή της περηφάνειας του ως το τέλος της ζωής του. Όλη η ποιητική αντανάκλαση καθοριστικών στιγμών της ιστορίας του εργατικού λαϊκού κινήματος στον 20ο αιώνα ερμηνεύθηκε μοναδικά από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να τα πει με αυτόν τον τρόπο. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να μας πει με σιγουριά πως όταν σφίγγουν το χέρι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να μας πει πως το θρόισμα των Κυπαρισιών και του Δαφνώνα που μένουν είναι το χαμόγελο εκείνων που τράβηξαν την ανηφόρα, είναι το φτερούγισμα ενός χελιδονιού που βγαίνει μέσα στα άγρια γένια τους. Τον Οκτώβριο του 1961 διαβάζουμε τη συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη στο περιοδικό Δρόμοι της Ειρήνης. Λέγεται, τον ρωτάνε, ότι δεν σεβάστηκε στον Ρίτσο γιατί έβαλε στον Μπηθηκότση να εκτελέσει το έργο τον Επιτάφιο. Τι απαντάς γι' αυτό? Και η απάντηση του Μίκη: πρόκειται για μια ευτελή αριστοκρατική αντίληψη με τη χειρότερη έννοια της λέξης αριστοκρατικός. Γιατί απλούστατα, αν δεχθούμε ότι η άποψη αυτή ευσταθεί, βάζουμε την απέραντη πλειοψηφία του λαού μας σε υποδιέστερη μοίρα, μια και δεν πιστεύουμε ότι ο Βαρκάρης, ο Ζευγάς, ο Σοφέρ και ο Εμποράκος είναι άξιοι να τραγουδήσουν τους στίχους του Ρίτσου. Η φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση είναι ακριβώς η συνισταμένη των φωνών όλων αυτών των απλών ανθρώπων. Αλλά ένας λαός που πορεύεται μαχόμενος δημιουργεί πολιτισμό.
Και ο πολιτισμός δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την τέχνη. Είναι συνολικά μια στάση ζωής. Είναι άλλος, ανώτερος τρόπος να ζεις. Οι ερμηνείες του Γρηγόρη Πιθηκότση είτε ερμήνευε μελοποιημένη ποίηση, είτε λαϊκά, ρεμπέτικα τραγούδια, επιμένουν να θυμίζουν πως η Ελλάδα έχει πολιτισμό που κρατά τη ζωή του ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κάτω από το πλάγιασμα της βροχής. Η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, έχει πολιτισμό που περπάτησε και περπατά με την ερμηνεία του Γρηγόρη Πιθηκότση στου φεγγαριού την Αμμουδιά, που χαράζει το όνομά του πάνω στην άμμο την Ξανθή. Αυτή την παρακαταθήκη κρατάμε από την μεγάλη ερμηνευτική δημιουργία του Γρηγόρη Πιθηκότση. Τιμώντας τον, τιμάμε κάθε άνθρωπο του λαού μας που πορεύεται αδιάκοπα ενάντια στις δυσκολίες για να βρει την ψυχή του το τετράφυλλο δάκρυ. Θα τα βρει σε ένα κόσμο καλύτερο, σε μια κοινωνία καλύτερη που θα χτίσει ο ίδιος, σε ένα κόσμο και σε μια κοινωνία που πραγματικά θα του αξίζει. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του ΚΚΕ στους σπουδαίους καλλιτέχνες που είναι απόψε μαζί μας. Το Γιώργο Νταλάρα, το Δημήτρη Μπάση, την Φωτεινή Βελεσιώτου, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ασπασία Στρατηγού, τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, το γιο του Γρηγόρη Πιθηκότση Γρηγόρη, τον Νίκο Χιώτογλου που δίδαξε τη χοροδία. Ας τραγουδήσουμε απόψε όλοι μαζί τα αθάνατα τραγούδια που ερμήνευσε ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, έχοντας στο μυαλό μας μια ακόμα παρακαταθήκη του. Δικά του αυτά τα λόγια. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται, να ψάχνει, να ψάχνεται. Πρέπει να εκμεταλλεύεται δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του και να προσπαθεί να ξεπεράσει το δάσκαλό του. Γιατί ο άνθρωπος που δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το δάσκαλό του δεν είναι τίποτα. Θα γνωρίζει στη ζωή μόνο αυτά που διδάχθηκε και τίποτα παραπάνω. Το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το δάσκαλό μας, ώστε να πάμε μπροστά. Ο καθένας πρέπει να έχει στη ζωή ένα πρότυπο, ένα πνευματικό άνθρωπο. Πρέπει να έχει ρίζες για να αντέξει στις θύελες. Το πρότυπό μου ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης. Δεν έγινα Βαμβακάρης, όμως τον άγγιξα. Επιμένω, αγγίξτε κι εσείς τα πρότυπά σας στη ζωή. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.